Ο Ισραηλινός στρατός συνεχίζει τους βομβαρδισμούς στην Νότια Γάζα μετά την περιοδία στη Μέση Ανατολή του επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας, Άντονι Μπλίνκεν. Ομάδα του Γαλλικού Πρακτορείου μετέδωσε τις πρώτες πρωινές ώρες ότι το πυροβολικό και ελικόπτερα εξαπέλυαν εντατικά πλήγματα στον τομέα της Ράφα, στο νότιο άκρο του Παλαιστινιακού θυλάκου, πάνω στα σύνορα με την Αίγυπτο. Ολοκληρώνοντας την Ντόχα την τετραήμερη περιοδία του στην περιοχή που συμπεριέλαβε σταθμός του Ισραήλ, ο κ. Μπλίνκεν διαβεβαίωσε ότι οι προσπάθειες συνεχίζονται με στόχο τη σύναψη συμφωνίας για κατάπαυση του πυρός. But in the days ahead, we are going to continue to push on an urgent basis with our partners, with Qatar, with Egypt, to try to close this deal. Ο κύριος Μπλίνκεν είπε ακόμη πως οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής θα παρουσιάσουν τις προσεχείς εβδομάδες στοιχεία κλειδιά για την επαύριον του πολέμου συμπεριλαμβανομένων στέρεων ιδεών για τη διακυβέρνηση, την ασφάλεια και την ανοικοδόμηση στη λωρίδα της Γάζας. Στη Γενέβη, Επιτροπή Έρευνας του ΟΗΕ εκτίμησε ότι το Ισραήλ έχει διαπράξει εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, ιδίως το έγκλημα της εξόντωσης στον Παλαιστινιακό θύλακο. Κατηγόρησε επίσης 7 ένοπλες Παλαιστινιακές οργανώσεις, συμπεριλαμβανομένες της Χαμάς, πως έχουν διαπράξει εγκλήματα πολέμου. Στο μεταξύ, 37.232 Παλαιστίνοι έχουν σκοτωθεί στη λωρίδα της Γάζας από τις 7 Οκτωβρίου, όπως ανακοίνωσε την Πέμπτη το Υπουργείο Υγείας του Παλαιστινιακού θύλακα.